ποιος το περίμενε ότι θα έρθουν τόσο απανοτές δύσκολες μέρες για όλους μας. Και το πιο εξοργιστικό απ' όλα είναι ότι ενώ και εγόμαστε από την ακρίβεια, ακόμη πεθαίνουμε από την πανδημία, η κυβέρνηση συνεχίζει το χαβά της. Όλα πάνε μια χαρά για αυτή. Η ακρίβεια είναι του πολέμου, αλλά ξεκίνησε από πέρσι το καλοκαίρι και η πανδημία τελειώνει εδώ και ένα χρόνο. Αλλά πρωταθλήτρια η χώρα μας ξεπέρασε τις 28.500 θανάτους. Κυρίως συναδέλφων μας και τώρα χάνονται 60-70 την ημέρα που καλοκαίριεψε. Όσον αφορά εμάς τους συνταξιούχους, οι κυβερνώντες είχαν φορέσει το προσωπείο της αποκατάστασης από τα μνημόνια. Τα 10 κανάλια, καλατοαϊσμένα με πόλικο χρήμα, είχαν τον τρόπο να μας κάνουν για καιρό, ακόμα και να αποδεχόμαστε την κοροϊδία με τις αόρατες αυξήσεις της συντάξης. Έτσι, ανενόχλητη κυβέρνηση δεν συνέχισε απλώς μνημονιακές πολιτικές, αλλά τις βάθινε κιόλας, αφού προηγούμενα φρόντισε να μας κοροϊδέψει, στην κυριολεξία κλέψει ό,τι είχαμε. Αναφέρω παραδείγματα, τα αναδρομικά συνάδελφοι, με τα ψίχουλα του 11μηνου, χωρίς το επικουκρικό και τα δώρα, και αντί να είναι έντοκα, ως προερχόμενα από δικαστική απόφαση, μας έβαλαν ένα δυσβάστακτο φόρο, με τόκο 6% το μήνα, για πολλούς που δεν μπόρεσαν να τα πληρώσουν έγκαιρα. Χώρια ότι 1.000.000 συνάδελφοί μας, με συντάξεις μικρότερες από 1.000 ευρώ, δεν πήραν τίποτα. Χαρακτηριστικό του κράτους δικαίου που έχουμε είναι μια αμετάκλητη δικαστική απόφαση για 50 συναδέλφους μας στα ΕΛΤΑ. Δεν εκτελείται εδώ και 2 χρόνια και τώρα από τον ΕΦΚΑ με το «έτσι θέλω». Ζητάμε να δοθούν τώρα αυτά τα χρήματα, τα αναδρομικά. Στην προσωπική διαφορά, συνάδελφοι, οι πριν το 16 συνταξιούχοι χρωστάνε, λένε, με το στόμα γεμάτο και δεν τρέπονται. Έτσι μελλοντικά η όποια αύξηση προκύψει, αν προκύψει, από το χρέος θα αφαιρείται από το χρέος. Όπως εξάλλου έγινε και με τον επανυπολογισμό του νόμου Μπρούτσι για αυτούς που εργάστηκαν πάνω από 30 χρόνια. Οι πριν το 16 συνταξιούχοι δεν πήραν τίποτε. Εγώ σας το έχω ξαναπεί, πήρα 17 ευρώ και μου χρωστάνε, δεν τους χρωστάω στην προσωπική διαφορά. Τον επανυπολογισμό που έγινε, πίσω από κουρτίνες έγινε, συνάδελφοι, και έχει λάθη τουλάχιστον για 600.000 συντάξεις, το οποίο το Υπουργείο δεν διορθώνει. Έχει στις καλλιέργειες την παράλληλη ασφάλιση, τις αυξημένες εισφορές στα βαριά και αντιγυνά. Εσκεμμένα λοιπόν δεν παρεμβαίνει και δεν διορθώνει, γιατί οι συνταξιούχοι από αυτά δικαιούνται χρήματα, και χρήματα αυτή η κυβέρνηση δίνει μόνο εικονικά και μόνο τηλεοπτικά. Ζητάμε να προχωρήσει αμέσως στο σωστό επανυπολογισμό με παράλληλη ενδιαφέρουση του ενημέρωση του ενδιαφερόμενου συνταξιούχου. Το τραγικό, συναδέλφες και συνάδελφοι, είναι ότι δεν φτάνει που η κυβέρνηση δεν μας δίνει τα ποσά που δικαιούμαστε και προανέφερα. Είτε από φάσεις δικαστηρίων προέρχονται από αυτά, είτε από εφαρμογή των νόμων, αλλά το τραγικό είναι ότι νομοθέτησε να μας πάρει κι άλλα χρήματα, και μάλιστα πάρα πολλά. 1,5 δις μας το πήρε από τους συνταξιούχους για την ενίσχυση των ιδιωτικών εταιριών, όταν τους παρέδωσε το ασφαλιστικό, το ελληνικό μας. Πετσόκομα τελευταία στις συντάξεις χειρίας και αναπηρίας. Πρώτα είπαν για αυτούς ότι θα ισχύσει για αυτούς μετά το 16 και στη συνέχεια το έκαναν για μετά το 22. Αντρόγινο, σπάνια πεθαίνουν μαζί. Όλους μας αφορά αυτό. Από όλους μας θα πετσακωθούν. Ο υπουργός αυτός περιφέρεται στα κανάλια χωρίς αντίλογο και αποφασίζει διάφορα, ανερώντας ακόμα και τις δικές του προηγούμενες αποφάσεις. Και τι δεν έχω να ακούσει. Παρέλαβαν λιγότερες συντάξεις όσον αφορά το στόκ και το μεγάλωσαν.
το μεγάλωσαν για να μην πληρώνουν οι συνάδελφοι και για να κάνουν τα ρουσφέδια τους. Έβαλαν δικηγόρους, έβαλαν λογιστές. Για τρεις μήνες έβγαλαν 40 συντάξεις, εκ των οποίων οι 37 ήταν λάθος. Και τώρα, ακούστε τώρα, από τα πολλά που είπε, από τη διόρθωση που έκανε στο 8ωρο για να πάνε να μαζεύουν τις ελιές οι εργαζόμενοι, από τη διάλυση λοιπόν στην ουσία του 8ωρου, τώρα βρήκε να πει ότι είναι απατεώνες οι άνεργοι, γιατί έχουν σκοπό να τους λιγοστέψουν κατά 500.000. Και τώρα το τραγικότερο όλων ονόμασε υπεύθυνη σύνταξη. Να βγάζουν τη σύνταξη μόνοι τους οι συνταξιούχοι. Και ακούστε τι θα πάθουν. Θα πάθουν ότι μετά όταν γίνει έλεγχος από κάποια χρόνια, το πιο πιθανό είναι, γιατί το κράτος ποτέ δεν χαρίζει, να τους πει να δώσουν πίσω τα χρήματα. Και τότε δεν θα τα έχουν. Και τότε θα έρθει η σειρά ο ΕΦΚΑ να γεμίσει σπίτια. Πλέον αυτόν συνάδελφοι που ανέφερα, έκοψαν τη 13η σύνταξη, που ήταν όπως έλεγαν κουτσουρεμένοι, αλλά και τα μερίσματα, που κι αν και δεν ήταν ευκαταφρόντα ποσά, τα χαρακτήριζαν ψίχουλα. Και τώρα έδωσαν 200 ευρώ και αυτά σε ελάχιστους. Τώρα τι θα γίνει που η ακρίβεια έγινε φιάλτης και παρά τα όσα λένε η καταιγίδα του πολέμου δεν έφτασε ακόμα στην αγορά. Έχουμε πλέον, συνάδελφοι, κοινωνική κρίση. Πολλές συντάξεις ισοδυναμούν με ένα λογαριασμό της ΔΕΗ. Συνάδελφός μας του ΕΛΤΑ, τα στοιχεία είναι στο σύλλογό μας, καλείται να πληρώσει ένα λογαριασμό 2.527 ευρώ. Θέλει δηλαδή 2,5 συντάξεις για την περί 1.140. Τι θα γίνει με αυτόν, ποιος θα τον στηρίξει? Η κυβέρνηση που μείωσε το φόρο στα κέρδη των μεγαλοεπιχειρηματιών και τα μερίσματά τους, μοίρασε εκατομμύρια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, επιτρέπει την εσκοκερέδεια στο φυσικό αέριο και στα ουρανοκατέβατα κέρδη των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας. Η κυβέρνηση που έδωσε τις εκατομμύρια με απευθείας αναθέσεις στους λίγους και ημέτερους, και όταν είναι να στηρίξει τους συνταξιούχους, θυμάται τη δημοσιονομική δυνατότητα της χώρας, όπως μας είπε προχτές που επισκεφτήκαμε τον Υπουργό Οικονομικών, κύριο Σταϊκούρα. Υπάρχουν και τραγικά και τέτοια περιμένουμε από αυτούς. Υπάρχει το επικουρικό των συναδέλφων μου στο ΕΛΤΑ. Για μια νύχτα, συνάδελφοι, από το 2014 μέχρι το 2015, όσοι εργάστηκαν στο ταχυδρομείο παίρνουν ο ένας το μισό επικουρικό από τον άλλον. Ίδια δουλειά, στο ίδιο γραφείο, ίδιες αμοιβές, ίδιος εργοδότης. Τι κυβέρνηση είναι αυτή? Ποιο σύνταγμα περιφρουρεί για την ισότητα, λένε. Αφαιρετούν. Πού είναι λοιπόν η ισότητα? Η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει το σύνταγμα. Και αυτό από μόνο του δεν μιλάει για ίση μετακίνηση. Υπάρχει κι άλλο, γιατί η κυβέρνηση των αρίστων έχει βάλει και άριστες διοικήσεις στον ΕΛΤΑ. Και έχει συμβεί ανήκουστη αναδρομική τιμωρία. Συνάδελφοί μας, 700 στον αριθμό, δεν πήραν την αποζημίωση. 15.000 τους χρωστούσαν και αποφάσισαν μέσα σε ένα απόγευμα με την πανδημία να μην τους θα δώσουν. Αν συμβεί αυτό σε κάποιον ιδιώτη, το πάει στο δικαστήριο και δικαιώνεται. Τι κι αν στείλαμε επιστολές, ακόμα και στον Πρωθυπουργό, που υπερασπίζεται το δίκαιο. Δεν έχουμε τίποτε. Μα αυτά τα χρήματα των 600-700 συναδέλφων έβγαλαν ψεύτικα κέρδη η διοίκηση του ΕΛΤΑ. Και έτσι μπόρεσε να μοιράσει πόνους μεταξύ τους. Να πηγαινοέρχονται οι εταιρείες, να δίνει αφιδώς χρήματα και να μην δίνει αυτά που χρωστάει. Τροπή τους. Η εντυπωσιακή παρουσία όμως των συναδέλφων μου του ΕΛΤΑ σήμερα δείχνει ότι ο αγώνας για αυτά, ειδικά τα δυο αιτήματα, θα είναι ανέντοτος. Είναι αιτήματα υπεράσπισης του δικαίου. Έχουν γίνει πλέον διεκδικήσεις στη ΣΕΑ και με τη βοήθεια όλων σας θα τα λύσουμε. Θα κερδίσουμε, συνάδελφοι του ΕΛΤΑ.
Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Θέλω, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφες, τελειώνοντας να κάνω και ένα σχόλιο. Ο κύριος Μητσοτάκης, που τρελαίνονταν από αγάπη για τους συνταξιούχους προεκλογικά και δεν καταδέχονταν να μας δίνει ψίχουλα όπως τα μερίσματα ή την κουντζουρεμένη 13η σύνταξη Τσίπρα, άλλο αν μας έκοψε τελείως. Είναι ο μόνος αδιάφορος από όλους τους πρωθυπουργούς των τελευταίων χρόνων που υποτιμάει ηλικιωμένους ανθρώπους. Και αυτό δεν τον τιμά καθόλου. Η συνάντηση που ανυπεθέτως θα γινόταν με τη συντονιστική μας επιτροπή, όπως μας διαβεβαίωνε ο εξαπορήτων του Υπουργός κ. Κεραπετρίτης από τους πρώτους μήνες της διακυβέρνησης, εκκρεμεί ακόμη, παρότι έχει ανανεωθεί 2 ή 3 φορές από τότε. Ενημερώνω όμως τόσο τον Πρωθυπουργό ότι η ΣΕΑ θα κλιμακώσει τον αγώνα και θα βρεθούμε πιο δυνατοί και πιο αποφασισμένοι σύντομα ξανά στο Μαξίμου και να δούμε τότε που θα έχει δουλειά. Δικαίως μετά από όσα αναπάντεχα ηλικία έχουν υποστεί από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα 2-3 τελευταία χρόνια, πολλοί λένε σε εμάς τους συνταξιούχους καλά να πάθετε, και έχουν δίκιο. Δεν βάλαμε μυαλό. Δείξαμε εμπιστοσύνη σε αυτούς που κυριολεκτικά πελέγησαν το 2012 τη συντάξη μας. Υπάρχουν όμως και όρια, συνάδελφοι και συναδέλφες. Ο ψεύτης και ο κλέφτης το πρώτο χρόνο χαίρεται. Εδώ οι κυβερνώντες, λόγω και της δικής μας εξαπάτησης μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, χάρηκαν κοντά στα 3 χρόνια. Τώρα πλέον θα τα πληρώσουν όλα στον πάγκο των εκλογών και μάλλον θα φύγουν. Το ζήτημα είναι εμείς με ενότητα και σκληρούς αγώνες κάτω από την καθοδήγηση της συντονιστικής μας επιτροπής να απαιτήσουμε από αυτούς που θα έρθουν, και γιατί όχι να καταφέρουν να ζήσουμε με αξιοπρέπεια τα χρόνια που μας απομένουν. Γεια σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.